για τη δυνατότητα της Τουρκίας να κάνει παράλληλα με τις επιχειρήσεις στην Αφρίν της Συρίας και μια στρατιωτική επιχείρηση στο Αιγαίο, έκανε λόγο ο επιτελάχιστος των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων Χουλουσί Ακάρ. Σύμφωνα πάντα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Χουλουσί Ακάρ πρόσθεσε πως έχουμε τη δύναμη για να διεξάγουμε στρατιωτική άσκηση στην Αφρίν και ταυτοχρόνω στο Αιγαίο, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα είναι αποφασισμένη για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και συμφερόντων σε όλες τις θάλασσές της που προέρχονται από το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες. Αργότερα, συνοδευόμενος από τους διοικητές, επισκέφθηκε την τουρκική περιοχή Αιγαίου και επέβλεψε τις δραστηριότητες των αεροσκαφών που λειτουργούν στην περιοχή μέσω δραστηριοτήτων ελέγχου του εναέριου χώρου στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ο Ακάρ τόνισε ότι σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης στόχος είναι μόνο οι τρομοκράτες και τα καταφύγια τους, οι θέσεις, τα όπλα, τα εργαλεία, ενώ δίνεται κάθε είδους προσοχή και ευαισθησία ώστε να αποτραπεί η πρόκληση ζημιών σε άμαχους και αθώους. Πάντως, οι συγκεκριμένες δηλώσεις έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό αλλά και στα τμήματα του στρατού της Ελλάδος. Να πάει στη Μογγολία να κάνει τις δηλώσεις αυτές. Αυτή είναι όλη η Μογγόλια εκεί πέρα. Και τα βάλε με την Ελλάδα, τα βάλε. Αλλά οι δικοί μας οι κυβερνήτες τι κάνουν. Έκαναν καμιά δήλωση να τους αποστομώσουν. Δεν έκαναν δηλώσεις. Τούρκοι όπως και Γερμανοί ποτέ δεν αλλάζουν. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι απειλές και από τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη, τα οποία συνεχίζουν να ψαρεύουν και να βρίσκονται κοντά σε ελληνικές περιοχές και στα ελληνικά νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Άρα παίζουν στο όριο. Ναι. Πιστεύω ότι και με την συνδρομή του μεγάλου σκόφους και με τα δικά μας θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το θέμα χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο θερμό επεισόδιο. Υπάρχει κάποια ανησυχία στην περιοχή γενικότερα όσον αφορά το λιμενικό εννοώ. Αυτό που κάναμε εμείς και ειδικά οι συνάδελφοι των σκαφών, αυτό θα κάνουμε και τώρα. Δεν νομίζω να υπάρχει καμιά ανησυχία. Πρέπει να πέσουν οι τόνοι για να μην δημιουργηθεί κάτι άλλο. Πού είναι τα θαλάσσια μας σύνορα καθορίζεται από τις διεθνείς συνθήκες και το δίκαιο της θαλάσσης, το οποίο δυστυχώς για την Τουρκία δεν ευνοεί τις πάγιες θέσεις, γι' αυτό και είναι και η μόνη χώρα μαζί με ελάχιστες στον πλανήτη και τις ΗΠΑ που δεν έχουν επικυρώσει το δίκαιο της θαλάσσης του 1982.